Γεια σας, η Κριτών Γεύση σήμερα σας υποδέχεται από το ανατολικότερο άκρο της Κρήτης, στον Κάβο Σίδερο. Βρισκόμαστε με πάρα πολύ καλή παρέα, με ένα υπέροχο ξεναγό. Γιώργο, χαίρομαι που συναντιόμαστε εδώ στο ανατολικότερο σημείο της Κρήτης, στον Κάβο Σίδερο. Πίσω μας είναι η Ιερά Μονή του Αγίου Ισιδώρου. Και καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού που μας έδωσε την άδεια σαν εκπομπή να περάσουμε σε αυτό το χώρο και να κάνουμε μια εκπομπή που πιστεύω είναι η πρώτη εκπομπή που γίνεται σε αυτό το σημείο υπάρχει, εδώ. Δεν υπάρχει άλλη. Το έχω ψάξει κι εγώ στο ίντερνετ, έκανα μια έρευνα και σε διάφορες άλλες εκπομπές δεν υπήρχαν πλάνα. Συνήθως έχω συνηθίσει να είμαι στην πίσω από την κάμερα. Σήμερα θα πω ότι θα είμαι εδώ με την ιδιότητα του ιστορικού. Δεν ξέρω τα πάντα προφανώς και εγώ τα διαβάζω για να τα πω. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι είμαστε πρώτη φορά που έρχεται κάμερα επίσημα για να κάνει καταγραφή στη Μονή του Αγίου Ισιδώρου. Να πούμε λοιπόν, Μανώλη, ότι βρισκόμαστε στο ακροτήριο Σαμόνιο κατά τους αρχαίους, το οποίο από την εποχή της αρχαιότητας ήταν ένα σημείο λατρείας του Ποσειδώνα. Μάλιστα. Είμαστε ένα σημείο που, όπως βλέπουμε, είναι η συνάντηση διαφόρων θαλασσών, από τη μια μεριά το Λιβικό και το Κρητικό που ενώνονται. Και τα καιρικά φαινόμενα, βέβαια σήμερα έχουμε τύχει μια πολύ ωραία μέρα. Είμαστε τυχεροί πάνω στο θέμα, δεν έχουμε αέρα. Ο παραμικρός αέρας δημιουργούσε τριγυμίες. Γι' αυτό και υπάρχουν πάρα πολλά ναυάγια τα οποία είναι στην ευθύνη της φορείας ενάλλειων αρχαιοτήτων. Εδώ πέρα το μοναστήρι του Αγίου Ισιδώρου έδωσε την ονομασία στην όλη περιοχή που λέγεται Κάβος Σίδερος, δηλαδή Κάβος του Ισίδωρου. Πρώτη φορά μνημονεύεται το μοναστήρι εδώ το 1415 από έναν μοναχό φλωρεντιανό στην καταγωγή, τον Κριστόφορο Μπουαλντελμόντι, ο οποίος κάνει ένα ταξίδι στην Κρήτη το 1415 με σκοπό να αγοράσει διάφορα χειρόγραφα και αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, τα οποία υπήρχαν σε μοναστήρια. Έτσι λοιπόν επισκέπτεται πάρα πολλά μοναστήρια. Τη Μονή του Πλού, για να καταλάβετε, δεν την περιγράφει, δεν την αναφέρει καν. Αναφέρει όμως ότι ήρθαν στο ακροτήριο Σαμόνιο, λέει, στη Μονή του Αγίου Ισιδώρου, όπου βρήκαν, λέει, δύο καλόγερους, οι οποίοι ζούσαν αποκλειστικά από τις εργασίες που έκαναν οι ίδιοι. Δεν είχαν κανένα άλλο έσοδο και εισόδημα. Ο Άγιος Ισιδώρος, ο πλουσιότης τώρα, ποιος ήτανε? Ταιριάζει με το ερημικό της περιοχής, όπως θα δούμε και στα πλάνα μας. Η περιοχή εδώ πέρα είναι εντελώς έρημη. Ο Άγιος Ισιδώρος ήταν Αιγυπτιώτης, ήταν από την περιοχή του Πιλουσίου. Ήταν ένας Άγιος του 4ου αιώνα. Είχε δύο αδέρφια πολύ γνωστά, τους Πατριάρχες Αλεξανδρίας, Θεόφιλο και Κύριλο, τον πολύ γνωστό Άγιο Κύριο Αλεξανδρίας. Και ο Άγιος Ισίδωρος δεν επέλεξε τη ζωή των αδερφών του, που ήταν έτσι πιο κοσμική, με την έννοια ότι καλόγεροι ήταν οι άνθρωποι, αλλά ζούσαν σε μια μεγάλη πόλη, τη μεγάλη πόλη της Αλεξάνδρειας. Επέλεξε να πάει στην περιοχή του Πιλουσίου, σε μια ερημική περιοχή, και εκεί έζησε, συνέγραψε αρκετά έργα, και ίσως και γι' αυτό και επελέγει η περιοχή εδώ πέρα, η τόσο έρημη, να αφιερωθεί στον Άγιο Ισίδωρο και σε κάποιο τοπικό Άγιο της Κρήτης ή σε κάποιο Άγιο που να είναι πιο γνωστό στην Κρήτη. Το μοναστήρι τώρα εδώ, πολλοί είπαν ότι δεν αναφέρεται ο Κάβος Σίδερος στο συγκεκριμένο μοναστήρι, αλλά αναφέρεται σε ένα μοναστήρι, ας πούμε, τη Μονή του Πλού, που υπήρξε λάθος όνομα. Και γι' αυτό και ονομάζεται και Κροτριανή Μονή του Πλού. Όμως, αν παρατηρήσουμε τη συνέχεια της διήγησης του Μπουαντελμόντι, λέει ότι διαβήκαμε διάφορα βουνά, τα οποία ήταν, λέει, χωρίς κανένα δέντρο, και φτάσαμε σε ένα κάμπο αρκετά μεγάλο, όπου υπάρχει η αρχαία, λέει, πόλη της Καμάρας, η σημερινή, όπως την ξέρουμε εμείς, Ήτανος, η οποία, λέει, είναι σε ερημώδη κατάσταση. Σημαίνει ότι η ερημούπολη που ξέρουμε δεν είχε ερημωθεί ακόμα, ήταν έτοιμη να ερημωθεί. Και μάλιστα να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο Μπουαντελμόντι αναφέρει την όλη διαδικασία ταξιδεύοντας από ανατολικά προς δυτικά. Έχει κάνει το ταξίδι παραθαλασσίως από τα Χανιά να έρθει στον Κάβο Σίδερο και μετά συνεχίζει από το Σαμόνιο ακροτήριο, όπως το αποκαλεί, και προχωράει προς τα πέρα. Μετά θα ανέβει σιγά σιγά την περιοχή της Δίκτης και τα βουνά της Ιτίας, τα οποία περιγράφει ότι εκεί πέρα ζούσαν οι άνθρωποι, λέει, κυρίως με τη μελισσοκομεία. Το λάδι που ξέρουμε σήμερα δεν υπήρχε την εποχή του 1400, εννοείται. Οι Βενετοί δεν είχαν. Υπήρχε λάδι, αλλά μην φανταστούμε στην ποσότητα που υπάρχει σήμερα. Το λάδι στην εντατική καλλιέργεια έρχεται πολύ αργότερα με τους Τούρκους.
Να πούμε τελευταίο για το μοναστήριο εδώ πέρα του Αγίου Ισιδώρου. Το μοναστήριο, όπως είπαμε, βρίσκεται στην ναυτική βάση του προχωρημένου φυλάκιου, μάλλον του Κηδιαμαντίου. Για να έρθουμε εδώ πέρα, όπως είπες, πήραμε άδεια από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. Η περιοχή εδώ πέρα υπάρχει και ένας φάρος. Το φάρο δεν θα τον δείξουμε όμως, γιατί ο φάρος ανήκει σε άλλη υπηρεσία στην οποία δεν γνωρίζαμε και δεν πήραμε άδεια. Οπότε δεν πειράζει. Θα το δούμε, δείξουμε σε άλλα πλάνα. Να πούμε ότι λοιπόν αυτή η περιοχή εδώ πέρα έχει ένα στρατιωτικό ενδιαφέρον από το 1884. Τόσο παλιά. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία έκανε μια σύμβαση με τη Γαλλική Εταιρεία Φάρων και επέλεξαν κάποια σημεία στα οποία θεωρούσαν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέροντος εμπορικού και στρατιωτικού να ορίσουν φάρους. Ένα από αυτά τα σημεία ήταν και ο Κάβος Σίδερος. Και χτίστηκε ο φάρος, ο οποίος όμως δεν υπάρχει σε αυτή τη μορφή που χτίστηκε το 1884, διότι στους βομβαρδισμούς από τους Γερμανούς το 1941, βομβαρδίστηκε ο φάρος και καταστράφηκε. Για να μην λένε ορισμένοι, επειδή πολλές φορές λένε ότι η Σιτία δεν συμμετείχε, και η Σιτία συμμετείχε και η Σιτία δέχτηκε και αυτή τα πλήγματα. Και έτσι ο φάρος ξανακτήθηκε το 1948 και είναι στη μορφή που τον βλέπουμε σήμερα. Είναι στη μορφή που υπάρχει σήμερα. Από το μοναστήρι τώρα εδώ πέρα. Το μοναστήριο, όπως ξέρουν όλοι, είναι ανοιχτό και προσβάσιμο στον κόσμο κάθε χρόνο την παραμονή και την ημέρα του Αγίου Ισιδώρου. Ο κόσμος μπορεί να έρθει να προσκυνήσει κανονικά, επιτρέπεται είσοδο χωρίς κανένα έλεγχο και είναι εξάρτημα, δηλαδή εξαρτηματικό μετόχη, είναι μετόχη της Μονής του Πλού. Δηλαδή τα κελιά που μένουν εδώ πέρα και η εκκλησία ανήκουν στη Μονή του Πλού. Και εποπτεύονται φυσικά και από την Υπηρεσία Ενόπλων Δυνάμεων και από τη Μονή του Πλού, αν χρειαστεί κάποια στιγμή ο οικούμενος, δηλαδή δεν θα χρειαστεί να πάρει την άδεια που πήραμε εμείς για να έρθουμε. Υπάρχουν ακόμα ερείπια, τα οποία θα δούμε και τώρα. Θα τα δείξει η κάμερα σε λίγο. Πάμε και εμείς να τα δούμε δίπλα, δεν είναι πολύ μακριά. Υπάρχουν διάφορα ερείπια, τα οποία είναι από την εποχή ακόμα των αρχαίων χρόνων. Δηλαδή, σίγουρα παρατηρούμε τις ξερολιθιές, τις μένες κλπ. Και χρησιμοποιούνταν μέχρι και τα χρόνια μετά τον πόλεμο, γιατί η περιοχή εδώ πέρα, όπως και το νησάκι απέναντι της Ελλάσσα, νοικιαζόταν από το ελληνικό δημόσιο για να χρησιμοποιούνται για βοσκή. Κάποιος βοσκός δηλαδή πλήρωνε ένα ποσό στο ελληνικό δημόσιο και είχε το δικαίωμα να φέρει εδώ τα πρόβατά του ή να τα πάει στο νησί απέναντι, και έτσι ήταν και ένα έσοδο για το ελληνικό δημόσιο. Αυτά δυστυχώς πλέον το ελληνικό δημόσιο δεν τα κάνει. Από την άλλη και οι βοσκοί πλέον δεν θα πάνε, πάνε σε μια τόσο έρημη περιοχή. Έχουμε όλοι καλομάθει και δεν είμαστε σωστό, τόσο βέβαια. Σωστό αυτό που λες. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία, τα ιστορικά, τα οποία μπορούμε να πούμε για το μοναστήρι. Σίγουρα ο Άγιος Σίδωρος δίνει το όνομά του εδώ πέρα στην περιοχή και του αλλάζει και το όνομα. Σίγουρα το μοναστήρι παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Παλαιότερα πρέπει να ήταν ακόμη πιο σημαντικός ο ρόλος του. Αργότερα ίσως με το χτίσιμο της Μονής του Πλού αυτό έπεσε, και φυσικά από τους κινδύνους που υπήρχαν από τους πειρατές και τους Τούρκους, οι οποίοι αργότερα κατέλαβαν το νησί. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι οι Τούρκοι σε αυτό το σημείο δεν πρέπει να πείραξαν τους καλογέρους, διότι οι αναφορές που έχουμε από περιηγητές περιοχής είναι ότι πείραξαν, ας πούμε, σκότωσαν λέει, τον καλόγερο που υπήρχε στους δύο νησάδες, και εκεί υπήρχε εκκλησία. Από αρχαίο ναό που ήταν αφιερωμένο στο Διόνυσο, εξού και οι δύο νησάδες. Θα τα πούμε, ελπίζουμε να κάνουμε και μια εκπομπή εκεί πέρα στο μέλλον, να πούμε και εκεί. Γιατί όχι. Εδώ όμως δεν αναφέρεται, λέει, οι καλόγεροι εδώ πέρα δεν τους πέραζε κανείς. Αυτό σημαίνει ότι η περιοχή εδώ πέρα φαίνεται ήταν δύσκολη η πρόσβαση, έπρεπε κάποιος να έρθει εξ επί τούτου. Οπότε δεν θα έρχονταν κάποιος να σκοτώσει ο καλόγερος για να φύγει. Όμως σίγουρα κινδύνευε από την πειρατεία, σίγουρα κινδύνευαν από πολλά, και έτσι σιγά σιγά με τα χρόνια πέρασαν σε πιο εσωτερική περιοχή της Κρήτης. Μην ξεχνάμε, Μανώλη, ότι στην Σιτία δεν έχουμε παλιά χωριά δίπλα στη θάλασσα. Ναι, είναι όλα, όλα, είναι όλα προς τα βουνά. Όλα προς τα βουνά. Δεν προτιμούσαν. Στα αρχαία αυτό χρόνια έχουμε. Ναι. Ήταν Ρημούπολη, ναι. Ντρυπητό που είχαμε κάνει την εκπομπή του καιρού. Υπάρχουν. Στην Μόχλος. Αλλά στην περιοχή εδώ, με τα χρόνια δηλαδή, τα νεότερα, δεν, όλα τα χωριά είχαν λίγο έτσι τραβηχτεί προς τα μέσα. Το ίδιο συνέβη και στα μοναστήρια. Δεν είναι καινούργιο. Μάλιστα. Αυτά ήταν τα βασικά που μπορώ να σας πω τώρα. Γιώργο, ήταν απολύτως κατατοπιστικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Και εγώ οφείλω, μιας και ήρθα, είναι η πρώτη φορά που έρχομαι σε αυτό εδώ το σημείο,
να μην φύγω πριν μαγειρέψω κάτι. Εδώ μπροστά. Θα κάνουμε εδώ πέρα σίγουρα, είναι μια καλή ευκαιρία. Και μπράβο, εσύ, γιατί είσαι. Είναι μια καλή ιδέα αυτό που είπες τώρα. Να κάνεις μια συνταγή. Να κάνουμε, ας προτείνω να κάνεις μια καλοκαιρική όμως συνταγή. Ναι, θα κάνουμε μια καλοκαιρική συνταγή και μετά θα πάμε και παραλία. Γιατί είδα έχει μια υπέροχη παραλία η οποία ο καθένας δεν έχει την τύχη να την δει ή και να κολυμπήσει, αν θέλεις. Γιατί είπαμε ότι μόνο 2 μέρες το χρόνο επιτρέπεται ελεύθερα να έρθεις εδώ. Εμείς πήραμε την άδεια, ήρθαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ξανά το Γενικό Επιτελείο του Ναυτικού. Και θα φτιάξουμε εδώ ένα καλοκαιρικό φαΐ, φακές. Φακές, να τις κάνουμε σε παραδοσιακά μόνο. Παραδοσιακότατες. Και αμέσως μετά θα πάμε στην παραλία να τη δούμε και από κοντά και να φτιάξουμε και εκεί κάτι άλλο πάλι παραδοσιακό. Εντάξει. Εντάξει, πάμε λοιπόν να μαγειρέψουμε. Καθαριστήρια πτυντήρια ΣΥΚ Μαρία Γιανακάκη. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό των ρούχων, παπλωμάτων, κουρτινών, κουβερτών. Πλήσιμο στέγνωμα με το κιλό για τους φοιτητές. Παράδοση κατοίκων. Στέγνοκαθαριστήρια πτυντήρια ΣΥΚ Μαρία Γιανακάκη. Βιτσέντζου Κορνάρου 8 στην Σιτία. Τηλέφωνο 28430 26555. Ήρθε λοιπόν η ώρα να μαγειρέψουμε εδώ στο προάβλιο του Αγίου Ισιδώρου και όπως είπε και πριν ο κύριος Τσικαλάκης, θα φτιάξουμε ένα φαγητό καλογερικό. Τι άλλο από φακές. Θα τις φτιάξουμε με τον παραδοσιακό τρόπο. Ήδη έχουμε βάλει πάνω το νερό για να βράσει. Ήδη, από ό,τι βλέπω, έχει βράσει το νερό, οπότε έχουμε καθαρίσει τις φακές μας. Θα τις ρίξουμε για να τις βράσουμε. Θα περιμένουμε λίγη ώρα μέχρι να βράσουν. Στη συνέχεια θα τις σουρώσουμε και θα φτιάξουμε φακές καλογερικές όπως είπε και ο κύριος Τσικαλάκης. Εν τω μεταξύ εγώ θα προχωρήσω να κόψω πατάτες, κρεμμύδια, καρότα και σκόρδα που έχουμε εδώ για να βάλουμε στη φακή μας. Το καρότο μας. Προσθέσουμε και τις πατάτες, γιατί θα προσθέσουμε πατάτες, θα την κάνουμε, είπαμε, καλογερική και παραδοσιακή. Θα κόψουμε τις πατάτες σε μικρούς κύβους. Έτοιμες λοιπόν και οι πατάτες, θα προχωρήσουμε. Καθώς βράζουν οι φακές μας, να φτιάξουμε και τις ντομάτες, γιατί θα χρησιμοποιήσουμε ντομάτα. Θα την περάσουμε από την ξύστρα. Για να δώσει περισσότερη γεύση και νοστιμιά στο φαγητό μας. Τέλεια. Είμαστε έτοιμοι, περιμένουμε απλά και μόνο να βράσουν οι φακές μας για να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να δούμε τι κάνουν οι φακές μας. Για να δούμε λοιπόν. Είναι ψημένες. Να ξέρετε ότι όταν βράζουμε φακές, στο τέλος πρέπει να τις αφήνουμε λίγο να κρατάνε για να μην μας λιώσουν όταν μετά τις βάλουμε μέσα στη ντομάτα και την υπόλοιπη σάλτσα. Οπότε πάμε να σειρώσουμε τις φακές μας. Και επανερχόμαστε. Λοιπόν, σειρώσαμε τις φαγές μας, τις έχουμε εδώ. Τώρα θα βάλουμε λάδι, θα βάλουμε αρκετό λάδι, γιατί υπάρχει ένα ρητό, μια παροιμία, όπως θέλετε, που λέει έφαγε η φακή το λάδι, εποκόλασε, δηλαδή έφυγε και έτσι κάπως έτσι το λένε, δεν ξέρω αν είναι σωστό έτσι όπως το είπα. Γι' αυτό και εμείς ακριβώς θα βάλουμε αρκετό ελαιόλαδο μονή στο πλού
γιατί η φακή πραγματικά χρειάζεται αρκετό λάδι. Θα περιμένουμε να κάψει το λάδι και εν συνεχεία θα ρίξουμε για να σοτάρουμε τα σκόρδα, τα κρεμμύδια και τα καρότα. Περιμένουμε περίπου 30 δευτερόλεπτα, 3, εκεί περίπου, για να κάψει το λάδι λίγο και εν συνεχεία θα ρίξουμε αυτά μέσα. Ωραία. Θα ανακατέψουμε λίγο και στη συνέχεια θα ρίξουμε και τις πατάτες που έχουμε ψιλοκόψει. Θα προσθέσουμε φύλλα δάφνης. Και απλά τώρα πρέπει να περιμένουμε για να σοταριστούν τα υλικά που έχουμε ρίξει, το σκόρδο, το κρεμμύδι, το καρότο και οι πατάτες. Λοιπόν, τα υλικά μας έχουν αρχίσει να παίρνουν χρώμα. Θα τα βοηθήσουμε όσον αφορά τη γεύση, ρίχνοντας λίγο ξύδι τώρα. Θα κρατήσουμε και λίγο ξύδι για να δουλέψουμε στο τέλος τη φακή μας. Εν συνεχεία θα ρίξουμε την ντομάτα, θα προσθέσουμε λίγο νερό και θα αφήσουμε όλα τα υλικά να βράσουν. Θα προσθέσουμε λίγο νεράκι, όχι πάρα πολύ, απλά θα βάλουμε νερό και εν συνεχεία όταν θα ρίξουμε τις φακές θα δούμε αν θέλουμε να βάλουμε κι άλλο νερό, αν χρειάζεται να βάλουμε νερό, και βάζουμε κατά το δοκούν, γιατί κάποιοι θέλουν τις φακές αραιές, κάποιοι θέλουν πηχτές, είναι κατά το δοκούν όπως είπα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έτοιμοι, θα το σκεπάσουμε, θα περιμένουμε να βράσει καλά και εν συνεχεία θα ρίξουμε τις φακές. Για να δούμε σε ποιο σημείο είμαστε. Η σάλτσα μας, από ό,τι βλέπω, έχει αρχίσει και δένει, οι πατάτες είναι ψημένες, οπότε ήρθε η ώρα να ρίξουμε τη φακή και να προσθέσουμε νερό αν χρειαστεί. Λοιπόν, ρίχνουμε τις φακές. Ανακατεύουμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι χρειάζεται και άλλο νερό να ρίξουμε, οπότε θα προσθέσουμε νεράκι. Θα ανακατέψουμε. Τώρα θα χρειαστεί, για να δώσουμε χρώμα στο φαγητό μας, να βάλουμε τόματο περτέ, ο οποίος δεν χρειάζεται να το διαλύσουμε, να το ρίξουμε έτσι, γιατί έχουμε βάλει νεράκι αρκετό, οπότε για να δώσουμε χρώμα θα βάλουμε τόματο περτέ. Θα βάλουμε αλάτι. Πιπέρι. Ωραία.
αυτά να κατέψουμε καλά για να διαλυθεί τώρα ο τοματοπλητές που βάλαμε και να δούμε αν το φαγητό μας θα πάρει χρώμα ή αν χρειάζεται να προσθέσουμε ακόμα λίγο τοματοπλητέ. Θα το αφήσουμε φυσικά να έχω χλάσει και μετά θα δούμε. Ανακατεύουμε καλά για να λιώσει ο τοματοπελτές. Ωραία. Περιμένουμε λοιπόν τώρα να βράσει το φαγητό μας και στο τέλος θα προσθέσουμε λίγο ακόμα ξύδι για να του δώσουμε περισσότερη ένταση. Για να δούμε που βρισκόμαστε με το φαγητό μας. Έχει αρχίσει και χοχλάζει. Οπότε θα το ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο στη γεύση, ρίχνοντας δάφνη και προσθέτοντας ακόμα λίγο ξύδι. Έτσι για να δώσουμε περισσότερη ένταση. Θα ανακατέψουμε. Θα το αφήσουμε για περίπου ένα λεπτό να ξεκάψει λίγο, όπως λέμε, να δέσει η σάλτσα όλη. Και είμαστε έτοιμοι για να σερβίρουμε. Λοιπόν, οι φακές μας, από ό,τι βλέπω, είναι έτοιμες, η σάλτσα μας έχει δέσει, οπότε έφτασε η ώρα απλά να σερβίρουμε το φαγητό μας. Κλείνουμε τη φωτιά και ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Έτοιμες οι φακές μας. Και για να δώσουμε ακόμα περισσότερη ένταση στο φαγητό μας, θα προσθέσουμε λίγο ομό λάδι. Αυτό είναι. Φακές, καλογερίστικες όπως είπαμε. Μπορούμε να τις συνοδεύσουμε με φέτα, μπορούμε να τις συνοδεύσουμε με ψάρι, με οτιδήποτε θέλουμε εμείς. Καλή μας όρεξη. Βέβαια δεν τελειώσαμε εδώ, έρχεται και άλλη παραδοσιακή συνταγή εντός ολίγου. Στιγμή να κάνουμε ακόμα μία παραδοσιακή συνταγή εδώ στον Άγιο Ισίδωρο. Θα κάνουμε αθόγαλο με αυγά. Τώρα θα μου πείτε τι είναι το αθόγαλο. Για όσους δεν ξέρουν, είναι όταν βράζουμε το γάλα, η τσίπα που μένει πάνω στην κορφή, αφού φυσικά κρυώσει το γάλα, μένει μία τσίπα. Αυτή την τσίπα λοιπόν την παίρνουμε σιγά σιγά με μία τρυπητή κουτάλα και έχουμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Αυτό λοιπόν είναι το αθόγαλο, το οποίο μπορείτε να το φάτε και έτσι ομό όπως είναι με παξιμάδι. Εμείς όμως θα το παντρέψουμε, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών, στο τηγάνι με αυγά. Πάμε λοιπόν να το κάνουμε. Θα προσθέσω πολύ λίγο λάδι, γιατί το αθόγαλο είναι πάρα πολύ λιπαρό και θα βγάλει λάδι δικό του. Οπότε θα βάλω πάρα πολύ λίγο λάδι και εν συνεχεία θα βάλουμε το αθόγαλο. Αυτό νομίζω είναι αρκετό. Σε χαμηλή φωτιά, εντωμεταξύ εγώ θα σπάσω τα αυγά. Θα το σπάσουμε μέσα στο τηγάνι. Πολύ ωραία.
Λοιπόν, θα βάλουμε λίγο πιπέρι στα αυγά. Λίγο αλάτι. Θα τα χτυπήσουμε, δεν έχουμε δυστυχώς πιρούνι, θα τα χτυπήσουμε με το κουτάλι. Ωραία, εδώ είμαστε εντάξει, έτοιμοι. Οπότε ρίχνουμε τα αυγά. Και ανακατεύουμε. Κάτι σαν στραπατσάδα μπορείτε να το πείτε. Μόνο που είναι πολύ πιο γευστικό. Και έχω ακούσει πολλούς να λένε ότι είναι και αφροδισιακό. Δεν το έχω δοκιμάσει, δεν ξέρω. Έτοιμο, είναι πάρα πολύ απλό φαγητό, αλλά πάρα πολύ νόστιμο. Και είμαστε έτοιμοι για να το σερβίρουμε. Το έχουμε έτοιμο. Λοιπόν, το βάλουμε στο πιάτο μας. Θα κρατήσω λίγο μέσα στο τηγάνι και θα δείτε το λόγο γιατί. Έτοιμο. Λοιπόν, έτοιμο το πιάτο μας. Και θα πάρω και παξιμάδι κρητικό ντόπιο. Και θα βάλω πάνω από αυτό που φτιάξαμε. Και θα το τελειώσω με ρίγανη που έχουμε μαζέψει από εδώ, από την περιοχή μας, φρέσκια, για να δώσουμε περισσότερη ένταση. Έτσι, μια πρόταση για να συνδυάσετε το αθόγαλο με αυγά και παξιμάδι. Λοιπόν, η βοήθειά σου. Εδώ σας αφήνουμε για το φετινό καλοκαίρι. Σας αφήνουμε έτσι νόστιμα και όμορφα. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν για άλλη μια χρονιά μαζί μας. Ραντεβού το Σεπτέμβριο. Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές και καλά μπάνια. Στη θάλασσα δίπλα είμαστε, οπότε τολμήστε το. Γεια σας.